ακολουθήσει, τα ίδια θα κάνει. Όχι, πατέρα μου, εμείς ακολουθούμε ό,τι η Εκκλησία. Ευχαριστούμε που μας λέτε τρελούς, ομολογούμε όμως την πίστη μας. Αυτό είναι ντροπή για εσάς, πάτερ, να μιλάτε έτσι. Έχετε υποκαταστήσει την Εκκλησία. Όχι, δεν έχω υποκαταστήσει καμία Εκκλησία. Έχω πλακώδει τις ενέργειές σας και τους συλλόγους σας και τον προτεσταντισμό σας και όλα αυτά τα οποία πράτετε. Έχετε αγκαλιά με όλους αυτούς οι οποίοι είναι εκτός Εκκλησίας και δοξολογούν τον διάβολο και αφήστε μας εμάς την ησυχία μας. Δεν περίμενα να πείτε τέτοια λόγια, πάτερ. Λυπάμαι, εγώ σας πήρα να δω τι θα κάνετε. Γιατί όμως δεν παίρνετε θέση? Είστε, εάν δεν πάρετε θέση για τη μασονία, είστε εσείς οι ίδιοι μασόνοι. Ναι. Γι' αυτό βάλετε και το διαβήτη, έτσι φωνάζετε, επειδή είπατε στον κόσμο να πάρει τα εξάρια. Έχει καταδικάσει τη μασονία. Ναι, αλλά πρέπει να πάρετε θέση τώρα. Εγώ θέλω την ομολογία σας. Να θεματίζει κάθε Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ναι, καλό αυτό, αλλά πρέπει τώρα που υπάρχουν οι μασόνοι να αναθεματίσετε την κυβέρνηση. Γιατί δεν το κάνετε? Μόνο ο Παπαγιάννης σας το κάνει, κανείς άλλος. Ο πατήρ Ιωάννης ο Γλύωκος το κάνει μόνο. Εσείς οι άλλοι γιατί δεν το κάνετε κάθε Κυριακή? Τώρα εγώ θα μπορώ να αναθεματίσω όλους εσάς την ερχόμενη Κυριακή. Μπράβο σας, συγχαρητήρια, αλλά επειδή είμαι εγώ Ορθόδοξος και εσείς δεν είστε, επειδή σχίσατε την Εκκλησία, δεν πιάνουν τα αναθέματά σας, πάτερ μου. Δεν πιάνουνε, γι' αυτό μας κοροϊδεύουν οι ημερολογίτες. Εσείς είστε αιτία. Μα δεν θέλω εγώ να είμαι σε αυτούς που δεν ομολογούν τον Ιησού Χριστό και παίρνουν το 666. Γι' αυτό, στο Δαφνί χρειάζονται ένα πατριάρχη. Ευχαριστώ, πάτερ, αυτά να τα βρείτε. Ξέρω και τα ποιματάκια που μου έχετε βγάλει. Για πέστε το μου να γελάσω. Μα μου το έχουν πει οι δικοί σας ιερείς ότι μου βγάζετε ποιματάκια όταν πηγαίνετε και μαζεύεστε όλοι μαζί. Δεν ξέρω ποιματάκια να βγάζω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αυτά θα τα δείτε και στη Δευτέρα Παρουσία, αλλά να ξέρετε ότι το χριστεπώνυμο πλήρωμα με την απολογητική που κάνατε τη λάθος, το πουλήσατε στη μασονία που είναι οι κυβερνώντες. Αν είστε πραγματικοί Ορθόδοξοι θα τους αναθεματίσετε. Και το Σαμαρά και τον Τζίπρα και όλους. Γιατί και ο Σεραφείμ του έδωσε εντολή ο Σαμαράς να μην κυνηγήσει τη Χρυσή Αυγή. Εγώ δεν είμαι Χρυσαυγήτης. Ο Σεραφείμ όμως παίζει το παιχνίδι αυτόν. Προσέχτε, μην βάλουν και εσάς θέση. Γιατί εγώ είμαι με το Πάτριο, δεν αλλάζω, αλλά δεν θέλω τέτοιους επισκόπους. Να κάνετε μια αίτηση στη Σύνοδο. Να κάνω αίτηση στη Σύνοδο για ποιο λόγο? Όχι, πάτερ μου, γίνομαι σύμβολος στον εαυτό μου και αυτό μου αρκεί. Αλλά επειδή δείχνετε τον τρόπο σας τι είστε, έχω καταλάβει πλέον. Τώρα κατάλαβα και τα είπατε κιόλας. Τι να σας πω. Τέλος πάντων, εγώ θα πάρω και άλλους επισκόπους. Βλέπω με εσάς δεν γίνεται τίποτα. Το μόνο που σας λέω είναι ότι πουλήσατε τον αγώνα με τον Άμκα. Περαστικά σας. Καλή Παναγία. Εύχομαι να σας φωτίσει η Παναγία. Εύχομαι. Να είστε καλά.